και τις επόμενες ημέρες οι βροχές σε ολόκληρη την Κρήτη, όπως και οι χιονοπτώσεις στις ορεινές περιοχές με μεγάλο υψόμετρο. Μάλιστα, από απόψε μέχρι και τα ξημερώματα, στα κεντρικά των Χανίων και στα βόρεια του Ρεθύμνου, του Ηρακλείου και του Λασιθίου, προβλέπονται μεγάλα ύψη βροχής που θα ξεπεράσουν τα 50 χιλιοστά. Σε τοπικό επίπεδο θα έχουν ένταση, θα είναι δηλαδή ισχυρές βροχοπτώσεις, ενώ δεν αποκλείεται να σημειωθούν και κάποιες τοπικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα είναι γενικά από βόρειες διευθύνσεις με την έντασή τους κατά μέσο όρο στα 3 με 4 μποφόρ, αν και στα κεντρικά πελάγη και στα βόρεια βέβαια του νησιού η έντασή τους θα φτάσει τα 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 14 βαθμούς στα βόρεια, ενώ 2 με 3 βαθμούς υψηλότερα θα είναι στα νότια. Το Σαββατοκύριακο θα αρχίσει με μια πρόσκαιρη βελτίωση. Μια βελτίωση η οποία θα έχει να κάνει με νεφώσεις, οι οποίες κατά τόπους δεν αποκλείεται να είναι και αυξημένες και με μικρές πιθανότητες να σημειωθούν κάποιες πολύ τοπικού χαρακτήρα ασθενείς παροδικές βροχές. Και τα διαστήματα βέβαια βελτιωμένης εικόνας του καιρού θα υπάρχουν για το νησί και περισσότερο για τα νότια. Οι βοριάδες θα διατηρηθούν πιο εξασθενημένοι, ενώ η θερμοκρασία θα πέφτει αισθητά τις βραδινές ώρες και στα ορεινά κάτω από τους 5 βαθμούς. Από την Κυριακή το βροχερό σκηνικό επανέρχεται σε όλη την Κρήτη εξαιτίας των βορειοανατολικών ανέμων. Τα κεντρικά και δυτικά τμήματα του νησιού θα είναι αυτά όπου θα σημειωθούν και πάλι τα μεγαλύτερα βροχομετρικά, χωρίς ωστόσο να προβλέπεται ένταση των φαινομένων σε ανησυχητικό βαθμό. Τα συστήματα αυτά και της Παρασκευής αλλά και της Κυριακής δεν αποκλείεται να δώσουν και κάποιες χιονοπτώσεις στις ορεινές ζώνες, έστω και αν αυτές είναι σε μεγάλα υψόμετρα πάνω από τα 1500 μέτρα. Βελτιωμένος προβλέπεται να είναι ο καιρός από την επόμενη εβδομάδα, ωστόσο ένα νέο βαρομετρικό χαμηλό θα επηρεάσει τη Βόρεια Ελλάδα. Στην Κρήτη προβλέπεται αρχικά ενίσχυση των νοτιάδων και μικρή άνοδος της θερμοκρασίας.